Μετά από 2 χρόνια ξανάρθαμε στο αυτόν τον χώρο που το ξέρει ο κόσμος, που είχε γίνει ένα γνωστό στέκι που έδιναν αίμα. Ίσως να είναι η τελευταία φορά, ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτή την τριήμερη μέσω COVID αιμοδοσία μας. Ξεκίνησε χθες 14, συνεχίζεται σήμερα 15 και αύριο 16 του μηνός, και οι ώρες που αιμοδοτούμε είναι από τις 9 μέχρι τις 2.30 και από τις 5.30 μέχρι τις 9.30 το απόγευμα. Η προσέλευση είναι καλή, θα την κρίναμε, όχι όπως το προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε ο COVID, γιατί και εμείς δεν θέλουμε να συνοστίζεται ο κόσμος, επειδή ακριβώς οι οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας είναι να μην ελέγχουμε τους αιμοδότες ούτε με αν έχουν κάνει εμβόλιο ή rapid test, απλώς να κρατάμε όλες τις προφυλάξεις που πρέπει, δηλαδή αραιός κόσμος να είναι όχι πάρα πολύ εδώ μέσα, να φοράνε μάσκα, έχουμε τα αντισηπτικά μας, όλα αυτά που μας έχουν δώσει τις οδηγίες και ο σταθμός αιμοδοσίας εδώ το νοσοκομείο μας, αλλά και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Εχθές είχαμε προσέλευση πάνω από 70, νομίζω, συνάνθρωποι μας ήρθαν. Μπόρεσαν να αιμοδοτήσουν οι 54. Και σήμερα, μέχρι τώρα, έχουν αιμοδοτήσει άλλοι 20. Έχουμε ακόμα 2,5 ώρες, ας πούμε. Πιστεύουμε ότι θα έρθει ο κόσμος, θα ανταποκριθεί, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη αίματος στο νοσοκομείο. Ο κόσμος τώρα με τον COVID φοβάται περισσότερο. Κάποιος για να γίνει αιμοδότης πρέπει απλά να αγαπά τον συνάνθρωπό του. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο όλων. Να έχει διάθεση για εθελοντισμό και προσφορά. Να είναι λοιπόν 18-65 ετών, να έχει μια καλή σχετικά υγεία. Εξαιρούνται μόνο συνάνθρωποι μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας. Να έχει κοιμηθεί την προηγούμενη μέρα σωστά, να έχει τραφεί με ένα ικανοποιητικό πρωινό και μπορεί να έρθει να αιμοδοτήσει. Διάφορα μικροπροβληματάκια υγείας είναι προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο καθένας θα τα συζητήσει με τον γιατρό της αιμοδοσίας μας. Σε γενικές γραμμές να έχει μια καλή φυσική κατάσταση και επειδή αγαπάμε και προσέχουμε τους αιμοδότες μας, τους συμβουλεύουμε πάντα τη μέρα της αιμοδοσίας μετά να μην ασχοληθούν με κάποιο αθλητικό σπορ, προκειμένου να είναι ξεκούραστοι, ούτως ώστε ο οργανισμός τους πάρα πολύ γρήγορα να ανταπεξέλθει και να αντικαταστήσει το αίμα που ήδη πρόσφεραν. Να συμπληρώσω επίσης, για να είναι γνωστό στον κόσμο, όποιοι έχουν θυροειδή υπέρταση ή ακόμα και ζάχαρο, όταν παίρνουν χάπι, μπορούν να αιμοδοτήσουν και χοληστερίνη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άλλωστε θα το κουβεντιάσουν και με τον γιατρό, αλλά μπορούν να έρθουν, επειδή φοβούνται πολύ να έρθουν, επειδή έχουν αυτές τις ασθένειες. Όχι, δεν είναι απαγορευτικές αυτές οι ασθένειες. Πιο σοβαρές αρρώστιες αποκλείονται. Πρέπει να αιμοδοτούμε, αυτό να γίνει γνωστό, ειδικά οι άνδρες οπωσδήποτε πρέπει να αιμοδοτούν, αν έχουν φυσικά καλά αιματολογικά στοιχεία όσον αφορά τον αιματοκρίτη, και οι γυναίκες φυσικά λόγω της έμμηνης ρίσης λίγο πιο αραιά από τους άνδρες, πρέπει να ανανεώνεται το αίμα στον οργανισμό μας, και πάνω απ' όλα να σκεφτούμε ότι καλό θα είναι κάθε οικογένεια, κάθε σπίτι να έχει το δικό του εθελοντή αιμοδότη, γιατί όλοι, καλός ή κακός, κάποια στιγμή της ζωής μας θα χρειαστούμε αίμα. Ο σύλλογός μας αυτή τη στιγμή αριθμεί γύρω στις 3-4.000 μέλη. Φυσικά δεν είναι όλα ενεργά. Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι για κάποιους ιατρικούς λόγους δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν συχνά ή δεν αιμοδοτούν αυτή την περίοδο. Εμείς βέβαια, όταν έχουμε τις καθιερωμένες αιμοδοσίες μας, ειδοποιούμε μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο όλα σχεδόν τα μέλη μας, ούτως ώστε και κάποιος που έχει αδρανήσει για κάποιο διάστημα να του υπενθυμίσουμε ότι είμαστε εδώ, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εθελοντικά αίμα και να του παρακινήσουμε πάλι
όχι το ενδιαφέρον θα έλεγα, γιατί όλοι ενδιαφέρονται για την εθελοντική αιμοδοσία, απλά να ξαναρθούν κοντά μας. Το καλύτερο δώρο αυτές τις γιορτές ας είναι μια μονάδα αίματος, η οποία δεν κοστίζει, μπορεί να μην έχει καμία ηλουστρασιόν συσκευασία, κανένα περιτύλιγμα, είναι όμως ένα δώρο καρδιάς προς τον κάθε άγνωστο συνάνθρωπο. Δίνω αίμα σημαίνει δίνω ζωή. Ευχόμαστε να τελειώσει αυτή η πανδημία ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε κοντά μας ακόμα περισσότερο κόσμο να δώσει αυτό το δώρο ζωής και βέβαια να μπορούμε και εμείς να έχουμε σαν σύλλογος έναν αξιοπρεπή χώρο προκειμένου να γίνονται αυτές όλες οι δράσεις μας. Με την προσέλευση του αιμοδότη κάνουμε την εγγραφή του εδώ στο δικό μας το αρχείο. Μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία του εθελοντή στο ψηφιακό αρχείο που έχουμε. Κάνουμε φυσικά θερμομέτρηση λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων. Δίνουμε τη σειρά προτεραιότητας, ώστε να τηρείτε μια σοβαρή προτεραιότητα, να μην ταλαιπωρείτε κόσμος και να μην γίνονται και παρεξηγήσεις. Και μετά παραπέμπετε στους γιατρούς για το προσωπικό ερωτηματολόγιο και την αιμοδοσία. Προχωράμε στο χώρο που γίνεται η αιμοδοσία και λαμβάνεται από τους γιατρούς το ιστορικό των αιμοδοτών. Πόσα χρόνια δίνετε αίμα? 15 αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια. Γιατί δίνετε αίμα? Εντάξει, κάτι που μπορούμε να κάνουμε για το κοινό καλό, έτσι το αισθάνομαι. Εντάξει, δεν έχω χρειαστεί αίμα για εναλλαχή των περιπτώσεων. Τη στιγμή που μπορώ να το δώσω και δεν στοιχίζει τίποτα και μπορεί να γίνει κάποιο καλό, θεωρώ ότι καλό είναι να το κάνουμε. Και αν μπορούμε βέβαια σαν οργανισμός ο καθένας να το κάνει. Ένα μήνυμα στους ανθρώπους που μας ακούν και δεν έχουν γίνει ακόμη εθελοντές. Δώστε αίμα για το καλό όλων. Δεν ξέρουμε πότε μπορεί να χρειαστεί. Μπορεί να το χρειαστούμε και εμείς οι ίδιοι. Αυτό και μόνο αρκεί. Καλύτερο θα ήταν να πηγαίνει ο κάθε αιμοδότης στο νοσοκομείο για να γίνεται ένας πλήρης έλεγχος, να μην γίνεται μόνο ο αιματοκρίτης όπως γίνεται εδώ, να γίνεται και ένας έλεγχος της αιμοσφαιρίνης, του σιδήρου και της φεριτίνης, των αποθηκών δηλαδή σιδήρου, προκειμένου να είναι ο αιμοδότης, γιατί τον αιμοδότη τον θέλουμε να είναι γερός και να είναι πάντα γερός, ας πούμε, για να δίνει αίμα. Εδώ γίνεται. Αυτός ο χώρος είναι για να προσφέρουμε στους αιμοδότες τα κεράσματά μας, ό,τι μπορούμε, τυροπιτάκια και βέβαια κάποια πράγματα που τα δίνει η αιμοδοσία, δηλαδή αρμυρό, γιατί πρέπει να φάει κάποιο αρμυρό αιμοδότης να ανεβεί η πίεση, πορτοκαλάδα και λοιπά. Από πάντα ο Θόδωρος ήταν μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου, ήταν ο παλιός μας αντιπρόεδρος, αν και συνταξιοδοτήθηκε, είναι εδώ. Εδώ είναι τα αρχεία των αιμοδοτών όλων. Πέρα από τα ηλεκτρονικά αρχεία, κρατάμε για κάθε αιμοδότη πότε αιμοδοτεί και πού δίνει, αν χρειαστεί να δώσει σε συγγενικό του ή σε φιλικό του περιβάλλον, για να ξέρει και εκείνος και εμείς ανά πάσα στιγμή την κατάστασή του. Δεν θα μπορούσα να μην είμαι πάρον εδώ πέρα. Είμαι πολλά χρόνια. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη στο σύλλογο και δεν μπορώ και συνεχίζω να βρίσκομαι εδώ πέρα. Ένα, γιατί μου αρέσει και έδωσα τόσες φορές αίμα, αλλά το πιο πολύ και για τα παιδιά της Μεσογειακής που χρειάζονται το αίμα να βοηθήσουμε και όλο τον κόσμο. Αυτό δηλαδή το μόνο κριτήριο που έχουμε είναι αυτό, να μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο το αίμα και παρακαλώ όσοι μπορούν να έρθουν να δώσουν αίμα, να έρθουν να δώσουν. Δεν είναι τίποτα το ανησυχητικό. Εγώ έχω δώσει πάνω από 65 φορές. Έχω βραβευτεί και από τον Σύλλογο και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά πρέπει δηλαδή να έρθει ο κόσμος να δώσει, γιατί οι ανάγκες στο νοσοκομείο είναι πάρα πολλές μεγάλες. Πρέπει οπωσδήποτε.